Επιστρέφουμε στο Ξέχωρα 9 και μέχρι να βγει κανένα κομμενάκι να πάρετε μάτι, έχουμε μαζί μας ένα βάζελο από τη Ραφίνα. Θέμο, αξιοποιώ την πρόσκληση στην εξαιρετικά σοβαρή εκπομπή σου για να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό. Ελληνίδες, Έλληνες, σε αυτή την κρίσιμη ώρα αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ως πρωθυπουργός. Από αύριο παίρνω στα χέρια μου ο ίδιος προσωπικά την παρουσίαση του πρωινού καφέ. Του πρωινού καφέ! Μάλιστα, του πρωινού καφέ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να καλύψει το μεγάλο κενό του Νίκου Μουτσινά και της Κατερίνας Ζαρίφη. Είναι η ώρα της ευθύνης, η ώρα της νέας δημοκρατίας. Και ποιος θα λέει τα ζώδια, ρε φίλε, η Λίτσα πατέρα? Όχι πατέρα, θα τα λέει τώρα που έχει πατέρα. Τη στείλει με τη μόδα θα την επιμελείται ο Αρούλης ο Σπιλιοτόπουλος. Και τα ρουσφέτια στο στρατό θα τα κάνει ο Μεϊμαράκης. Τι σχέση έχουν ρε τα ρουσφέτια στο στρατό με τον πρωινό καφέ? Καμία. Ο Βαγγέλης θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς από κεκτημένη ταχύτητα. Είναι αργάμιση και αρχίζει το κρας. Στη χώρα του Σάπιν και στο Έλα. Ω Μίτζι, πώς τα πάμε παιδιά? Ζούμε σε βαχάλικο. Για νεύρα γερά. Έλεος με λόλ. Το κρά που δεν υπάρχει. Εμίλιος που ρουλ. Βλαδίμιρος που αρ. Εκπομπή που τα σπάει. Που μεθάει. Που ρωτάει. Αδέλφια, η χώρα αυτή που πάει. Σήμερα θα κάνουμε ελληνική μυθολογία. Ο Χουέλα τελείωνε και εσύ γιατί είχε μάτς. Ξέρει κανείς τι ήταν ο Ίκαρος? Κυρία, κυρία, μη ο Ίκαρος ήταν παλιά στην Ιενέδ και παρουσίαζε τηλεπαιχνίδια. Ωουτς, ε! Δεν την βαράς, Βαγγέλη. Την είπε στην κοτσάνα. Τότε ήταν πιλότος και ίδρυσε τη σχολή Ικάρων. Κατά μία έννοια, ναι. Κατασκεύασαν φτερά και πέταξαν. Αλλά τα κέρινα φτερά του Ικάρου έλειωσαν από την ηλιακή θερμότητα. Τσάμπα πήγε το παλικάρι. Γιατί δεν λαδώνανε μαζί με τον πατέρα του δύο-τρεις φρουρούς να την κάνουν με ελικόπτερο? Μάλιστα. Ο Βιενόπουλος στην Ολυμπιακή. Για να δούμε τι θα κάνει και η Νίκ. Είναι αυτό που λέμε μίγ μου τους κύκλους τάρατε. Μίγ μου τους κύκλους τάρατε. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη νέα Ολυμπιακή του κυρίου Βιενόπουλου. Ο κυβερνήτης κύριος Σαλπικίδης και ο συγκυβερνήτης κύριος Ζιλμπέρδο Σίλβα σας υπενθυμίζουν πως η business class μετονομάζεται σε θύρα 13 και πως το φαγητό στη σημερινή πτήση περιλαμβάνει γαύρο κρασάτου. Ladies and gentlemen, welcome to Βιενόπουλος Olympic Airways. We kindly remind you to fasten your seat belts as we are landing to the next Champions League game in a few minutes. Hope to see you again in Βοτανικό Stadium όταν μας αφήσει ο Τσίπρας. Πολλά πράσινα φυλάκια. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Χαντζηνικολάου και θέλω να σας ευχαριστήσω που εμπιστεύεστε την εφημερίδα μου για την ενημέρωσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί ενημερώνεστε από εμάς. Ναι, αλλά εμείς, Θέμο, κάνουμε καλύτερη δημοσιογραφική δουλειά γιατί έχουμε συντή του Πουλόπουλου. Εμείς είμαστε καλύτεροι δημοσιογράφοι γιατί έχουμε συντή του Νταλάρα. Ναι, αλλά εμείς κάνουμε εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ δίνοντας δώρο δύο τζιπ. Και εμείς τι νομίζεις? Δημοσιογραφάρες είμαστε. Πληρώνουμε αυτοκίνητα. Ψυχή της δικαιοσύνης, η δημοσίευσης. Και ψυχή της κονό μας, τα δωράκια. Πας καλά, ρε Βλαδίμηρε. Περίπτερο θα ανοίξουμε. Τι τις θέλουμε όλες αυτές τις εφημερίδες? Άκου που σου λέω, τις θέλουμε. Τις θέλουμε. Να τις κάνουμε τι, ρε? Να διασταυρώσουμε την κατάρρευση της οικονομίας. Βέβαια. Με τέτοια τιμή που έχει εφημερίδα, πώς να μην καταρρεύσει? Ρε, αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Εμίλε, εδώ δεν μιλάμε για εφημερίδες. Αλλά είναι κρυμμένος θησαυρός, ρε. Πλουτίζουν οι εκδότες, κατάλαβα. Όχι, ρε, οι εφημερίδες είναι λαχείο, κληρώνουν. Τι πράγμα, ρε? DVD. Τα DVD, εκεί έχεις μείνει εσύ ακόμα. Αυτοκίνητα κληρώνουν. Κάτι τζιπάρες, κάτι αγωνιστικά αμάξια, μιλάμε για μεγάλη ευκαιρία. Κατάλαβα.
Ψάχνεις να δεις δελτίο καιρού και βλέπεις σεξ σοου. Αγοράζεις εφημερίδα να διαβάσεις μια είδηση και στην ουσία έχεις πληρώσει για να παρκάρεις σε μάντρα. Κατά τα άλλα, ξέρουμε τι μας γίνεται. Κράρε! Επιστρέφουμε στο Ξέχολα 9. Ο Γιωργάκης πίνασε, λέει, τι να σου κάνει το παιδί. Πάνω στην ανάπτυξη είναι, να μην φάει κι αυτός. Και πριν καλά-καλά μπει η Σαραχωστή, να σου ο Γιωργάκης σε μυστικό δείπνο με τους ματσωμένους επιχειρηματίες. Εσύ, το έχουμε δει το έργο. Πρόσκληση σε δείπνο από ένα υποψήφιο πρωθυπουργό. Ρε, άμα αυτός τρώει προκαταβολικά, βάστα τι περιμένει το κοσμάκι όταν γίνει κυβέρνηση. Γιωργάκη, Γιωργάκη, κοίτα τον, μου το παίζει κοιμισμένος. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, καλομήρα. Τι ελεηνός ψεύτης, κοιτάξτε σκηνικό τώρα. Ξύπνα ρε, ξύπνα, what, hey, what, what, τι συμβαίνει. Καλώς τα μύδια μας τα δυο. Oh, God, γιατί με ξύπνας, Βαγγέλη. Oh, shit. Έλα εδώ ρε ψευτρώνη, τι πήγες και έκανες. Oh, no, κατά λάθος έγινε. Sorry που λάρωσα το καπάκι της τουαλέτας. Δεν είμαι καλός στο σημάδι, you know that. Δεν εννοώ αυτό ρε. Γιατί πήγες και έκανες μυστική συνάντηση με επιχειρηματίες. Γιατί ρε, μίλα. No, stop it, Βαγγέλη. Μην τα λες αυτά. Πας βλέπουν οι κάμερες. Θα το μάθει ο κόσμος. Και τι με νοιάζει εμένα ρε. Πας και κάνεις κονέ με επιχειρηματίες πίσω από την πλάτη μου. Διαπλεκόμενε. Βαγγέλη. Διακρίνω μια αμυδρά δυσαρέσκεια. Μας το παίζεις χαζός, φαίνεσαι σε όλους μας χαζός, αλλά τελικά είσαι μια πονηρή σου πια με μουστάκι εσύ. No, no, Βαγγέλη, στορχίζομαι. Είμαι όντως χαζός. I swear to God, φιλόσταυρο, φτούν και το πατάω. Θα πεθάνεις, ρε, θα σε τελειώσω εγώ. Ούψ. Μου έχεις αλέψει, έχω θολώσει. Δεν αντέχω πια να περιμένω για να γίνω αρχηγός. Δεν μπορεί να είσαι ακόμα κι εσύ χωμένος στη διαπλοκή και εγώ να κάθομαι να σε βλέπω. Να μην με βλέπεις, Βαγγέλη. Δες λίγη τηλεόραση. Λέγε, ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία πριν το τέλος. Λέγε. Θα ήθελα να παρουσιάσω τον πρωινό καφέ. Τέλεια ιδέα. Τον πρωινό καφέ, Βαγγέλη. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Καταραίω. Είναι ανίκητη η βλακεία. Πορ, πορ, Βαγγέλη. Κράκε πάλι κρά, τα κοράκια στην ταρά. Τι, ολόκληρο επεισόδιο του κρά χωρίς καθόλου αλογοσκούφι. Είναι δυνατόν. Πέστε μου, σας έλειψα καθόλου. Με σκέφτεστε, θυμάστε τι ωραία σκέτσε που έκανα όταν ήμουν υπουργός. Θυμάστε, σας λείπει ο αλογοσκουφάκος σας. Μ' αγαπάτε ακόμα, σας παρακαλώ, πείτε μου, με αγαπάτε ακόμα. Έστω και λίγο, μη φεύγετε, όχι, μη φεύγετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ μόνος μου στο σκοτάδι, μη, όχι, μη φεύγετε, όχι, σκοτάδι, όχι, μη. Η χώρα αυτή που πάει, νιώ!